2023, τετραήμερες εκδηλώσεις, 3 στο πρώτο δημοτικό σχολείο και η τελευταία η αναπαράσταση του Εθήμου μπροστά στα γραφεία του Συλλόγου στο πάρκο Σαράντι Αρχιγέννη. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι χθες από την πρώτη ημέρα όπου παρουσιάσαμε μια συνάντηση μικρών χορευτικών από την περιοχή μας και ήταν πάρα πολύ χαριτωμένα τα μικρά παιδιά. Σήμερα θα έχουμε παρουσίαση της χοροδίας μας σε συνδυασμό με το σαλονικιώτικο τακίμπιν που είναι το μουσικό μας σχήμα για τη σημερινή βραδιά και οι οποίοι συνεργαστήκαν επί δίμηνο για να βγάλουν κάποια τραγούδια κοινά και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο. Μετά το πρόγραμμα της χοροδίας ακολουθεί ένα πρόγραμμα με αφιέρωμα στους αντικριστούς χορούς ανά την Ελλάδα από όλα τα μέρη της Ελλάδος και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε χαρούμενα και να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Μετά βέβαια το τέλος του προγράμματος θα έχουμε διασκέδαση. Αύριο Πέμπτη, εδώ στον ίδιο χώρο, στο πρώτο δημοτικό, θα έχουμε το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα της Τραϊκής μαζί με το χορευτικό της Ερμακιάς, από το Σύλλογο Ερμακιάς, θα παρουσιάσουμε το έθιμο του γάμου που έχει σχέση με τον Κλείδωνα και θα χορέψουμε Μακεδονία και Θράκη. Την τελευταία μέρα είπαμε ότι έχουμε αναπαράσταση του Εθήμου του Κλείδωνα. Θα ανάψουμε τη μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων χρόνων μπροστά στα γραφεία του Συλλόγου εκεί και θα περάσουμε πάνω από τη φωτιά όλοι και να κάψουμε τους ψήλους και να διώξουμε το κακό. Λοιπόν, να εξευμενήσουμε τα πνεύματα. Το έθιμο του Κλείδωνα το βρήκαμε από τους... το έφεραν εδώ οι πρόγονοί μας από την Ανατολική Θράκη. Ο Σύλλογος το έχει υπό τη σκέπη του 33 χρόνια και το αναβιώνει, ενώ στην Τολεμαΐδα αναβιώνει από την πρώτη μέρα της έλευσης των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Σε αυτή μας την προσπάθεια είχαμε αρρωγούς και τον Δήμο και την Περιφέρεια, οι οποίοι είναι και στις διοργανωτές μας στην εκδήλωση και θα πρέπει να εξάρω ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάναν στο να κατανοήσουν αυτό που θέλουμε και να μας βοηθήσουν όσο ήταν δυνατόν καλύτερα και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο κόσμος το χρειάζεται, οι μέρες είναι πολύ καλές σε σχέση με τις βροχές. Θα ζητάμε βροχή αύριο για να δροσιστούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα βαίνουν καλά και συνεχίζουμε να αναβιώνουμε το έθιμο του Κλείδωνα. Ευχαριστώ πολύ. Στο μικρό κέντρο της Ισπανίας.